είναι ο φύλακας άγγελος της πράσινης θυσίας, έφερε το 0 για τον Παναθηναϊκό. Και ένας δεινός εκτελεστής ο Φιγκερό χάρισε το υπερπολίτημο διπλό στο τριφύλι σε ένα σετ μάτς όπου το παραμικρό λάθος θα πληρωνόταν. Κόουτς, ήταν ένα παιχνίδι που θα κρινόταν στον γκολ, έτσι όπως πήγε, πολύ σκληρό. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, μια ομάδα πολύ αποτελεσματική θα έλεγα. Όχι εντυπωσιακή, αλλά πολύ αποτελεσματική, πολύ επικίνδυνη. Ο στόχος μας ήταν να μην δεχτούμε γκολ και ξέρουμε τόσο πήγε το παιχνίδι 0-0, ξέρουμε το έχουμε το πάνω χέρι. Και από φυσική κατάσταση, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας. Και από εκεί πέρα ήταν καθαρά θέμα στιγμής και νομίζω ότι την ποιότητα την έχουμε, να ξέρουμε και αδυναμίες, το ξέρουμε, αλλά όταν βάζουν το πάθος και την ψυχή σε κάθε παιχνίδι, σε συνδυασμό με τη δουλειά που κάνουν και τα τρεξίματα που ρίχνουν, νομίζω ότι δεν θα αναφοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Έτσι λέξαμε το παιχνίδι, κάναμε ευκαιρίες, κάναμε προϋποθέσεις για ευκαιρίες και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού φάγαμε κάποιο γκολ που ήταν καθοριστικό, ειδικά στο λεπτό που μπήκε. Δεν ήταν εύκολο για εμάς μετά να αλλάξουν τα πράγματα. Παίξαν και με λίγο ρίσκο παραπάνω στο τέλος, βάλαν το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά από ένα χρόνο περίπου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το διπλό από την επαρχία. Νίκη ψυχολογίας και ουσίας απέναντι στον ΑΕΚ το εφέτο Σεργοτέλη. Σε εμάς υπομονής και διαχείρισης. Μητρωτής ο Πράσινο, ποιος άλλος. Ο Λίζο Φιγκερόα. Πατέο. Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι για εμάς όπως εξελίχθηκε. Δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο πιέσαμε περισσότερο και καταφέραμε να σκοράρουμε, παίρνοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς. Ο Διαμαντάκος μπλοκαρίστηκε, ο Χαντί μόλις το 3 πέταξε την ευκαιρία για να αλλάξει την εικόνα του μάτς και ο Μαντιμπαγκά έκανε τα πάντα εκτός από το να σκοράρει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς αρχίσαμε καλά, στην επανάληψη κάναμε κάποια λάθη. Μέχρι τότε ήμασταν καλύτερη ομάδα και χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο. Ήρθε μια κακή στιγμή και χάσαμε το μάτς. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί διαθέτουμε ένα καλό σύνολο. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν για την ουσία και άφησαν στην άκρη τις εντυπώσεις. Άψογο κουτσάρισμα του Αναστασίου που έστησε τον Παναθηναϊκό αριστοτεχνικά, πέρασε τον Αμπέιτ από τον οποίο ξεκίνησε η φάση του γκολ, ακόμη και η αλλαγή του Κουτρουμπή έβαλε τον Κερασάκη στην τούρτα στην εκλογή. Για εμάς, μετά από προσπάθεια όλης της ομάδας και συνολικής δουλειάς, ήρθε μια νίκη πολύ σημαντική, σε καλό χρονικά σημείο. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο δύσκολο επόμενο που έχουμε και επιστρέφουμε εδώ την Τετάρτη για ένα παιχνίδι κυπέλου που αποτελεί σημαντικό στόχο για εμάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προκριθούμε. Όταν τελειώσει και αυτή η αποστολή μας, θα ασχοληθούμε με τον τέρμι που ακολουθεί. Νίκη ψυχολογίας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εργοτέλη, καθώς μέσα σε λίγα 24 ώρα οι πράσινοι θα επισκεφτούν εκ νέου το Παγκρίτιο, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδας. Είμαστε Τετάρτη, είναι μάτς χρονιάς, θα έλεγα. Είναι τρίτος τίτλος και πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε. Δεν λειτουργεί σαν πίεση, αλλά νομίζω το ξέρουν οι παίκτες μου, το έχουν συζητήσει και έχουν αντιληφθεί τη σημασία του παιχνιδιού. Ναι, έχουμε τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην δώσουμε κάποιες ευκαιρίες που είχε σήμερα ο Εργοτέλης από το ημίχρονο, γιατί δεν μας φέρει καθόλου να προηγηθεί. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε ένα γρήγορο γκολ για να εξασφαλίσουμε την πρόκληση. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Ή μάλλον ο παλιός, ο Πετράκης είναι ωραίος και ο πολύ παλιός είναι καλός. Ο Εγκέ Γκέρετ βρέθηκε στα αποδυτήρια, κατέθεσε στο Skype την άποψή του για το μάτς και έδωσε τις συμβουλές στο φίλο και στην αδερφό του. Ο Γιάννης το ξέρω πολύ καλά από τον Όφη και από τον Καρατζάνη τώρα. Ξέρω ότι ο Γιάννης δεν είναι καλή ψυχολογία. Ο Κάρι να παίρνει αυτή τη συζητώση αυτή τη καλή ψυχολογία στους παίκτες του. Γιατί τώρα ίσως μερικά παιδιά έχουν λίγο down κλπ. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να είναι στο down. Ναι, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει λόγο, ας πούμε, γιατί είχε τις ευκαιρίες να βάλουμε το γκολ. Δεν νομίζω ότι είναι όλα καλά να πάμε την Τετάρτη για μια νίκη, νομίζω, Γιάννη. Όπως θα λέει ο δάσκαλος, πρέπει ο επιχειρήνας να δημόσια να ευχαριστήσω τον δάσκαλο, γιατί και πέρσι που ήμουν στον Όφη, η συμπαράσταση που έλαβα από την ωραία του δικιά του, σε κάθε παιχνίδι κοντά στα ποτήρια, για μένα πολύ σημαντικό.